Αγαπητέ Χριστό, αδελφέ Ιωάννη, σχετικά με την ερώτηση αν η Αγία Γραφή είναι θεόπνευσος και κυρίως η Παλαιά Διαθήκη, έχω να πω τούτο, ότι όποιος αρνείται τη θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης είναι θεομάχος. Και δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι αρνούνται την Παλαιά Διαθήκη, αλλά στις μέρες μας αμφισβητούνται και οι Οικουμενικές Σύνοδοι της Εκκλησίας μας. Όποιος αρνείται τα Οικουμενικά Συνόδους, να ξέρεις ότι είναι και εκκλησιομάχος, διότι αντιστρατεύεται το Πνεύμα το Άγιο, διότι όσα επισφραγίστηκαν στα 7 Οικουμενικά Συνόδους της Εκκλησίας μας, δεν ήταν ανθρώπινες απόψεις, αλλά θεόπνευστες που διατυπώθησαν δια του Αγίου Πνεύματος και μάλιστα τις περισσότερες φορές θαυματουργικώς. Σε ό,τι αφορά τις σύγχρονες πλάνες και αιρέσεις που με ρώτησες, είναι αλήθεια ότι από την αρχαία Βαβυλώνα που ο Θεός τιμώρησε τους ανθρώπους που πλέον η αλαζονία, η αμαρτία και η γενοδοξία έφτασε στα ύψη για τη συγχύσεως των εθνών και των γλωσσών. Στις μέρες μας δυστυχώς μια άλλη Βαβυλώνα έχει επιφέρει τη σύγχυση του νόους και δυστυχώς οι άνθρωποι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Ούτε άντρας με γυναίκα, ούτε γονείς με παιδιά, ούτε εκπαιδευτές με εκπαιδευόμενους. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας, διότι όπου δεν υπάρχει Πνεύμα Θεού, κυριαρχεί ο διάβολος. Το λέω αυτό γιατί η αποστασία είναι γενικευμένη και η ηθική παραλυσία που διακατέχει σήμερα αξιωματούχους και επωνύμους, νομίζω είναι τόσο ορατή όσο ποτέ άλλοτε. Θα ήθελα δε να σου πω ότι σχετικά με τα όσα μου ανέφερες για ανθρώπους που σήμερα εκφράζουν αιρετικές απόψεις και πλάνες, ότι ο τελευταίος που θα μπορούσα να ασκήσω κριτική σε αιρετικούς και πλανεμένους ανθρώπους είμαι εγώ. Και το λέω αυτό γιατί εγώ υπηρέτησα τον Σατανά, δυστυχώς, και συνεργάστηκα μαζί του και πολλές φορές έγινα η αιτία να πλανηθούν και αρκετοί άνθρωποι στο παρελθόν. Θα μπορούσε κάποιος να πει, ορθά σκεπτόμενος, ότι αυτά τα οποία εκφέρω είναι αποτέλεσμα μιας βαθιάς ψύχωσης και ότι είναι αποτέλεσμα ψευδεστήσεων και παρεστήσεων ή αποκοιμήματα της φαντασίας. Θα μπορούσε ορθώς να ισχυριστεί κάτι τέτοιο ο οποιοσδήποτε, με τη διαφορά ότι πολλοί ήταν οι παρευρισκόμενοι και οι θυγόμενοι σε κάποιες περιπτώσεις από αυτές μου τις ενέργειες. Τέστην, αν ήταν μόνο μια προσωπική εμπειρία, θα μπορούσα να δεχθώ και αυτού του είδους την κριτική, αν στο νερό των όσων παρακολουθούν αυτή τη δήλωσή μου, κυριαρχούσε. Θέλω δε να πω ίσως και φορά με ένα γεγονός, όπως μου ανέφερες, που είχε ξεσπάσει με τον κύριο Δημοσθένη Γιακόπουλο, τούτο. Καταρχήν, θα ήθελα να πω, επειδή αναφέρομαι σε έναν ευφύ άνθρωπο, ότι η ευφυΐα είναι μια ικανότητα που ο άνθρωπος επινοεί. Όμως η σοφία είναι ικανότητα ο άνθρωπος να κατανοεί. Και επειδή έχει αποδείξει ότι είναι καλός ερευνητής, θα του συνιστούσα πραγματικά, αν έχει καλή προαίρεση και είναι φίλος της αλήθειας, να ερευνήσει τις γραφές και τους πατέρες για να μπορεί και ο ίδιος να δει ότι εδώ δεν εκφράζουμε προσωπικές απόψεις, διότι άλλωστε στο χωνευτήρι των ζυμώσεων και των διαλόγων κάθε άποψη έχει μία θέση. Όταν όμως οι θέσεις αυτές είναι πανάρχες, διατυπωμένες και αγιοπνευματικά τεκμηριωμένες, η προσωπική άποψη μπαίνει στο περιθώριο. Θέλω δε να πω ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων που μπορεί να λαθεύουν ή ακόμα και να είναι πλανεμένοι.
ή να εκφράζουν και αιρετικές απόψεις. Μην ξεχνάμε ότι ο Απόστολος Παύλος ήταν ο μεγαλύτερος διώκτης του χριστιανισμού, αλλά πίστευε ότι υπηρετεί το καλό, υπηρετεί το σωστό. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι που πραγματικά εκφράζουν καλοπροαίρετα κάποιες απόψεις, θεωρώντας ότι υπηρετούν το γενικό καλό. Όμως, άθελά τους μπορούν να κάνουν ζημιά, να διαστρέφουν την αλήθεια, να είναι πολέμοι ακόμα και με το Άγιο Πνεύμα που διαμέσου των αιώνων έχει αποκαλυφθεί η αλήθεια σε όλο τον χριστιανικό κόσμο και διαμέσου της Εκκλησίας και των Πατέρων της Εκκλησίας. Θα ήθελα λοιπόν να του πω ότι αν πραγματικά έχει καλή προαίρεση και έχει διάθεση ειλικρινούς διερεύνησης των πραγμάτων, μπορεί να δει ο ίδιος τα λάθη, τις ανακρίβειες ή ακόμα και κάποιες απόψεις που δεν συμπίπτουν με αυτά που η ίδια η Αγία Γραφή αναφέρει. Υπάρχει και η άλλη κατηγορία του ανθρώπου που καιροσκοπούν, εκφράζουν δαιμονοδίδακτες δασκαλίες, δασκαλίες ξεπερασμένες που έρχονται να μάλλον προσπαθούν να επαναφέρουν κάποιοι ως θεματοφύλακες όλων αυτών των αρχαίων τυπικών λατρείας και δαιμονοδίδακτων διδασκαλιών στο προσκήνιο. Η ευθύνη είναι δική τους. Υπάρχει και μάλιστα και μια κατηγορία μέσα στη δεύτερη κατηγορία καιροσκόπο, που για ίδιο όφελος προσπαθεί πλέον με ένα εμπόριο ελπίδας να εκμεταλλευτεί οικονομικά όλες αυτές τις πανάρχιες δαιμονοδίδακτες δασκαλίες για προσωπικό όφελος. Θέλω να πω ότι ο ψεύτης, ο παραμυθάς μπορεί να γεμίζει πρόσχερα τις καρδιές των ανθρώπων με τις πλάνες και τα ψέματα. Όμως το μεγάλο δράμα παίζεται στη δική του καρδιά, στο δικό του πνεύμα. Γιατί ποτέ μα ποτέ, το γνωρίζει ο ίδιος, δεν πρόκειται να γεμίσει τις δικές του αμφισβητήσεις και απορίες. Και όταν έρχεται η ώρα της κρίσεως, όταν έρχεται η ώρα του πόνου, εκεί είναι μόνος με την αλήθεια, γυμνεί την αλήθεια. Και δυστυχώς το προσωπικό του δράμα ούτε θα δημοσιοποιηθεί, αλλά θα το υποστεί στο μέγιστο βαθμό. Και αναφέρομαι σε κάθε έναν ο οποίος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτού του είδους δασκαλίες και να μπορέσει οικονομικά να αποκτήσει ωφέλη. Όσον αφορά λοιπόν για τη διένεξή σου με ανθρώπους που εκφράζουν αιρετικές απόψεις, αδελφέ Ιωάννη, ή αλλοιώνουν τα δόγματα της πίστεως, είναι της πάση γνωστό και κατανοητό πλέον ότι δεν ορθοτομούν το λόγο της αληθείας. Όμως, έκανα αυτή τη διάκριση γιατί πράγματι υπάρχει και μια κατηγορία ανθρώπων που δεν έχουν μελετήσει, δεν έχουν γνωρίσει και δυστυχώς αν λάβουν υπόψη ότι τα εκατομμύρια των Ορθοδόξων δεν είναι κατοχυμένα. Το αν υπάρχει προσωπική ευθύνη ή ευθύνη των ταγών της Εκκλησίας, αυτό είναι ένα θέμα που νομίζω ο καθένας πρέπει να σκεφτεί προσωπικά για το τι πιστεύουμε και αν πράγματι γνωρίζουμε αυτά που πιστεύουμε. Επανέρχομαι λοιπόν και λέω ότι για να μιλήσει κάποιος για το Θεό θα πρέπει να γνωρίζει τα του Θεού. Και δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι έχουμε την αφέλεια να πιστεύουμε μέσα από τις ανάγκες της στιγμής ότι μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις για όλες αυτές τις μεταφυσικές ανησυχίες, τις οντολογικές, ακόμα και απαντήσεις που έχουν να κάνουν με τα επέκεινα. Δυστυχώς αγνοούμε το πιο βασικό. Εάν χρειαζόμαστε έναν ολόκληρο κύκλο σπουδών και αφού βγούμε από ένα πανεπιστήμιο για να εξειδικευτούμε και να αποκτήσουμε εμπειρία, μπορεί να χρειαστούν 35-40 χρόνια και να εξειδικευτούμε, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι όχι λοιπόν, αλλά ολοκληρωμένα γνωρίζουμε το γνωστικό αντικείμενο που εκφράζουμε, είμαστε έτοιμοι. Δεν είναι μεγάλη αφέλεια να πιστεύει κάποιος χωρίς καν να έχει μελετήσει, χωρίς καν να έχει μπει στην προσπάθεια έστω για να μπορεί να γνωρίσει το Θεό, να μιλάει για το Θεό. Και βέβαια ο Θεός δεν ανακαλύπτεται, ο Θεός
αποκαλύπτεται και αποκαλύπτεται σέβοντας απλότητα και ταπείνωση. Και μάλιστα, με τη χάρη του Θεού, μετά την μεταστροφή μου, έζησα αρκετά θαύματα. Και επειδή που κάποιοι μπορούν να αφισβητήσουν και αυτό, πάλι και εδώ, με τη χάρη του Θεού, παρουσία μαρτύρων. Και έρχεται να επιβεβαιωθεί αυτό που λέει ο Χριστός, όπου επιπλεώνας η αμαρτία υπερπερίσσευσε η χάρις. Το λέω για αυτούς που δυστυχώς παραμένουν μετανόητοι ή δεν θέλουν να δουν την αλήθεια. Αν κάνει ένα βήμα, κάνει 10 ο Χριστός. Και δεν είναι λόγια του αέρα. Δεν είναι όλες υποσχέσεις. Ετείτε και δοθήσετε εκρούητοι για ανοιγήσετε. Και αν πραγματικά χτυπήσεις δυνατά την πόρτα του Θεού, ο Θεός θα απαντήσει. Θα σταθεί, θα σε ενισχύσει, θα σου αποκαλύψει. Αλλά με δαιμονικές υστερίες και με νοθεύματα των αποκαλύψεων του Αγίου Πνεύματος, της αληθείας και το να αντιμάχεται την αλήθεια του Θεού κάποιος και να είναι εναντί του Χριστού ως σύγχρονος αντίχριστος, γιατί πολλοί αντίχριστοι είναι αυτοί που είναι απέναντι στο Θεό ή αντί του Θεού, νομίζω ότι ο καθένας καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να έχει σύμμαχο πολύ περισσότερο στο πλευρό του τον ίδιο τον Χριστό. Νομίζω λοιπόν ότι καλό είναι όλοι αυτοί οι οποίοι θεομαχούν ή αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι εκφράζουν το πνεύμα της αληθείας ή ορθοτομούν το λόγο της αληθείας και ανήκουν στο χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας, καλό είναι αν είναι ειλικρινείς πρώτα με τον εαυτό τους και ύστερα με τους άλλους. Έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν. Και βέβαια επανέρχομαι πάλι και είναι λυπηρό να πω ότι υπάρχουν πολλοί έμποροι. Υπάρχουν και έμποροι ελπίδας, υπάρχουν και έμποροι θανάτου. Με μια διαφορά, ότι μπορεί να εμπορευτείς και τα δύο. Ποτέ όμως δεν μπορείς να τα οικειοποιηθείς. Γιατί στο ψεύτη και στον πλάνο η ελπίδα δεν πρόκειται ποτέ να είναι σύμμαχος. Πολύ δε περισσότερο στη δεύτερη περίπτωση ο θάνατος. Περιμένει όλους μας, αλλά που για τους δεύτερους είναι μαρτυρικός και πόδινος, δυστυχώς εκεί μόνοι έχουν να τον αντιμετωπίσουν και το ψέμα, όλο αυτό που καλλιέργησαν όλα τα χρόνια, δεν πρόκειται να τσοπαλύνει και την οδύνη και τον πόνο του θανάτου, πολύ δε περισσότερο μέσα στην απόγνωση και τη δυσπιστία των όσων θα διαδραματίζονται τις τελευταίες στιγμές τους. Είναι ένα μήνυμα αγάπης, δεν κινδυνολογού. Ο καθένας έχει την κρίση να καταλάβει ή να απορρίψει. Είναι προσωπική ευθύνη. Άλλωστε, απόψεις εκφράζουν όλοι. Ακόμα και οι ψυχικά πάσχοντες. Το θέμα είναι αν κάποια άποψη πραγματικά μπορεί να σταθεί και στη λογική και στον χρόνο. Εγώ εκείνο που θα έλεγα και θα συνιστούσα, γιατί με πολύ αγάπη βλέπω τον κάθε άνθρωπο, γιατί έχω τις εμπειρίες για να έχω ξεπεράσει κάποια προσωπικά πάθη και κάποιες εντάσεις που απορρέουν από το θυμικό, ότι η Εκκλησία δεν μισεί τον αιρετικό, μισεί την αίρεση. Γιατί κάθε αιρετικός είναι μια θάνατη ψυχή. Και αλίμονο, αν και εμείς με τον ΑΒ τρόπο δεν βοηθήσουμε και χαθεί αυτή η ψυχή. Εύχομαι σε όλους τους τεπλαλημένους αδερφούς, πραγματικά, αν έχει μείνει ένα ίχνος ειλικρινίας μέσα τους, να αναζητήσουν την αλήθεια. Να είναι βέβαιοι ότι θα τη βρουν. Όχι από μένα. Όχι από τον διπλανό τους. Από τον ίδιο τον Θεό. Αρκεί αυτό το βήμα να είναι ειλικρινή βήμα. Γιατί άλλωστε όλοι ασθενείς είμαστε. Σε ένα μεγάλο θεραπευτήριο. Και ασθενή δεν μπορεί να κάνει καλά. Το μόνο που μπορεί να κάνει για να βοηθήσει ένας ασθενής έναν άλλον είναι να του υποδείξει τον γιατρό. Και ο γιατρός είναι ένας. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και η αλήθεια του διαμέσου της Εκκλησίας και διαμέσου των αιώνων έχει υποθεί. Εύχομαι καλή Ανάσταση στις ψυχές όλων μας και αν πραγματικά πιστεύουν ότι θέλουν να βρουν την αλήθεια, να είναι βέβαιοι ότι βρουν. Σε ό,τι αφορά το 12ο που με ρώτησες, για να μην θεωρηθεί ότι απέφυγα να απαντήσω, έχω να σου πω το εξής. Βεβαίως, είναι κομμάτι της ιστορίας, της ελληνικής ιστορίας, με μια διαφορά. Κάποιοι αφελείς πιστεύουν ότι μπορούν να αναστήσουν και να επαναφέρουν την εικόνα του θηρίου, την πεπληγωμένη εικόνα, που και εκεί πάλι το Πνεύμα του Θεού έχει μιλήσει για τις αποκαλύψεις του Ιωάννου.
ότι και η εικόνα θα μιλήσει και ενδεχομένως να θανατώσει αυτούς που δεν προσκυνήσουν. Αλλά τι νόημα έχει αν μιλήσει η εικόνα και μπορεί ακόμα και να θανατώσει αυτούς που δεν θα προσκυνήσουν την εικόνα. Και τα είδωλα, όταν πλέον θα χάσουν την αιώνια βασιλεία και αιωνίως θα κολλαστεί η ψυχή τους, αφήνω το ερώτημα στους ίδιους. Ας μελετήσουν λοιπόν και πανέρχομαι ότι όποιος έχει ειλικρινή διάθεση, την αλήθεια τη βρει. Καλή Ανάσταση και πάλι.